Πάμε λοιπόν να δούμε τα του καιρού. Ξεκινάει έτσι μια ημέρα με ήπιες καιρικές συνθήκες και οι θερμοκρασίες είναι γενικά καλές. Να τονίσουμε βέβαια ότι όσο προχωράμε σιγά σιγά προς το Σεπτέμβριο, μέσα στο Σεπτέμβριο θα βλέπουμε και τη σχετική υγρασία να αυξάνεται. Μικραίνει η διάρκεια της ημέρας. Βλέπουμε λοιπόν στο χάρτη μας ότι γενικά οι θερμοκρασίες σε αυτή τη χρονική στιγμή είναι περίπου στους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Εκεί προς την περιοχή της Ξάνθης βλέπουμε χαρακτηριστικά τον υδράργυρο κοντά στους 19 με 20 βαθμούς. Περισσότερη η ψύχρα προς τα Ιωάννινα, 16 βαθμοί αυτή τη χρονική στιγμή. Στην Κρήτη μας βλέπετε χαρακτηριστικά έχουμε 24 και 25 βαθμούς, σε Ηράκλειο και Χανιά αντίστοιχα. Και βέβαια οι πιο υψηλές θερμοκρασίες αυτή τη χρονική στιγμή καταγράφονται προς τον νοτιοανατολικό Αιγαίο, στη Ρόδο και το Καστελό Ριζό μας. Είμαστε κοντά στους 25 με 26 βαθμούς. Πάμε να δούμε πώς θα κυλήσει λοιπόν η σημερινή ημέρα. Το 24ωρο πανίγεται μπροστά μας. Αναμένουμε κατά κανόνα έτσι ήπιες καιρικές συνθήκες. Παρ' όλα αυτά δεν θα απουσιάζει η αστάθεια από το βορειοδυτικό και βορειοανατολικό άκρο της χώρας μας. Ας ελπίσουμε σήμερα να δούμε έτσι κάποιες βροχές και βλέπω και κάτι βροχούλες πάνω στη δαδιά. Μπορεί. Κάποιο έτσι βόρεια τμήματα της Θράκης μας. Ενδέχεται να δούμε κάποιες βροχές. Μακάρι να βοηθήσουν. Μακάρι να ρίξει εκεί πέρα τίποτα. Και να κινηθούν λίγο πιο νότια. Το χρειαζόμαστε για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί μακάρι αυτό το ακραίο και πολύ εκτεταμένο μέτωπο πυρκαγιάς. Μα ακούστε τι λέγανε, λέει χθες, ότι μόνο αν βρέξει θα σταματήσει. Αλλά πολύ δυσίωνο. Πολύ. Δυστυχώς πάντως φαίνεται ότι προς την αρχή της άλλης εβδομάδας θα έχουμε αρκετές βροχές προς τη Βόρεια Ελλάδα. Άρα λοιπόν σίγουρα κάτι θα γίνει προς το τέλος αυτής της εβδομάδας και στις αρχές της υπόλοιπης, της νέας μάλλον. Βλέπετε χαρακτηριστικά ότι οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις. Προσεγγίζουν τα 4 με 5 στα πιο νότια θαλάσσια τμήματα, ακόμη και τα 6 μποφόρ. Και θερμοκρασία, αν εξαιρέσουμε τη Δυτική Ελλάδα, που έχει σημειώσει έτσι μια ικανοποιητική πτώση, στα υπόλοιπα τμήματα θα είμαστε κοντά στους 35 με 36 βαθμούς. Πάμε να δούμε και την Αττική μας. Αναμένουμε καλές καιρικές συνθήκες. Θα έχουμε έτσι και ένα πέρασμα από συννεφιές στην υψηλή ατμόσφαιρα, η γνωστή θύσανη, έτσι λέγονται αυτά τα σύννεφα, θύσανη. Βλέπετε λοιπόν χαρακτηριστικά ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει. Το βορειοδυτικό ρεύμα θα πνέει με μεγάλες εντάσεις κοντά στα 5 με 6 μποφόρ στα πιο δυτικά τμήματα και ο υδράργυρος κοντά στους 35 βαθμούς, με την πιο έτσι υψηλή θερμοκρασία να καταγράφεται εδώ προς τα πιο ανατολικά τμήματα του νομού Αττικής. Να δούμε και τη Θεσσαλονίκη μας. Και εδώ δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο. Ηλιοφάνεια με ένα πέρασμα έτσι από λίγες τοπικές συννεφιές. Το βοριαδάκι τώρα νωρίς το πρωί θα δώσει τη θέση του σε θαλάσσια αύρα προς το απόγευμα, με τον υδράργυρο κοντά στους 34 βαθμούς. Και σε ό,τι αφορά τώρα λοιπόν την εξέλιξη, να δούμε λοιπόν για τις επόμενες ημέρες. Αύριο Παρασκευή, αυτό το βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας τελικά φαίνεται ότι θα εκτονωθεί μέσα στο Ιόνιο. Θα δώσει όμως κάποιες μπόρες και τοπικές καταιγίδες, κυρίως προς τα ανατολικά και βόρεια. Mm-hmm. Άρα και αύριο, εκεί προς την περιοχή του Εύρου, υπάρχουν αρκετές πιθανότητες να δούμε βροχοπτώσεις που ίσως βοηθήσουν στο να αντιμετωπιστεί αυτό. Αν βρέξει τουλάχιστον το υπόλοιπο δάσο, να μην το κάψουμε. Να προστατεύσουμε τουλάχιστον το υπόλοιπο. Δεν ξέρω αν μπορεί να σβήσει φωτιά μια βροχούλα, αλλά λίγο άμα πέσει μια αυτό αλλιώ. Αυτού του πλούτου που έχουμε στην Ελλάδα που συζητάμε. Και βλέπετε λοιπόν γενικά ότι δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο και τις υπόλοιπες ημέρες από πλευράς βροχοπτώσεων. Ίσως στις αρχές της άλλης εβδομάδας να μας έρθουν βροχές από τα βόρεια προς τα νότια. Θα ενισχυθούν σημαντικά οι βοριάδες μέσα στο Αιγαίο το Σαββατοκύριακο. Άρα μεγάλη προσοχή, γιατί θα αυξηθεί και ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Και κλείνουμε βέβαια με τις αέριες μάζες για να δούμε στον τελευταίο μας χάρτη ότι η χώρα μας επηρεάζεται, ναι μεν, από θερμές αέριες μάζες, κυρίως στα πιο έτσι ανατολικά και νότια τμήματα. Ο πιο ψυχρός αέρας, βλέπετε, από τα βόρεια Βαλκάνια τίνει συνεχώς να κινείται πιο νότια. Άρα λοιπόν θα δούμε σίγουρα μέσα στο Σαββατοκύριακο αλλά και στις αρχές άλλης εβδομάδας μια υποχώρηση του υδραργύρου για να είμαστε κοντά στους 32 με 35 βαθμούς, με τους βοριάδες βέβαια να κυριαρχούν μέσα στο Αιγαίο. Μπάνιο θα πάμε το Σαββατοκύριακο. Βεβαίως, βεβαίως. Ακόμα οι θάλασσες είναι πολύ ζεστές και βέβαια η θερμοκρασία του Αιγαίου είναι πολύ καλά επίπεδα, βέβαια. Σάββατο. Αυτή τη δουλειά κάνουμε τώρα. Εντάξει. Σήμερα και για σκι. Να βραχούμε. Δεν πάω για σκι, δεν μπορώ. Δεν έχω σταματήσει να αθλούμε. Δεν σου φτάσει ένα μήνα διακοπή, ένα μήνα μπάνιο. Έκανε σκι, ε. Έκανα σκι, πολύ. Ναι. Δηλαδή, είσαι ανθεκτικός στο σκι. Πολύ ανθεκτικός. Εντάξει, μπράβο, Δημήτρη. Είναι θαλάσσιο σκι. Στο θαλάσσιο μιλάμε, εντάξει. Και του χιονιού και του θάλασσα τα πάντα. Τα πάντα, τα πάντα. Είμαι αέρινος, είμαι αέρινος. Είσαι έτοιμος να κατέβεις αγώνες. Είμαι έτοιμος να κατέβεις αγώνες. Λοιπόν. Εντάξει. Κύριε Κλέαρχε, σας ευχαριστώ. Γενικά να προσέξουμε το Σαββατοκύριακο, γιατί ενισχύονται οι βοριάδες πάλι τα μελτέμια μέσα στο Αιγαίο, άρα αυξάνεται και ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Κατά τα άλλα, θα δούμε από την άλλη εβδομάδα πιο οργανωμένες βροχές να μας επηρεάζουν κάπου τα βόρεια προς τα νότια. Θα έχει μελτέμι τώρα. Βεβαίως. Σάββατο και Κυριακή. Θα έχει πάλι κανένα μισό εκατομμύριο στρέμματα και μετά θα έρθει την βροχή να το σβήσει. Βέβαια. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, ιδιαίτερα η Ανατολική Ελλάδα και μέσα βέβαια στο Αιγαίο μας, με την ελπίδα αυτές οι βροχές που περιμένουμε να επηρεάσουν και την περιοχή του Εύρου να αντιμετωπιστεί αυτό έτσι το καταστροφικό μέτωπο πυρκαγιάς.